Δοκιμάστηκε και πάλι η υπομονή των οδηγών που κινούνται από Φοινικιά και Μαλάδες προς Ηράκλειο, καθώς είναι πια προετοιμασμένοι ότι θα αντιμετωπίσουν μποτιλιάρισμα και θα πρέπει να μείνουν κολλημένοι στο τιμόνι. Ο δρόμος έγινε συνώνυμο της ταλαιπωρίας. Όλο αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τότε που καβάλανε τους κόνους. Δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Θα πηγαίνετε από αλλού? Ακόμα θα το πω στο καμία δύο φορές και βλέποντας. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συργονάκης, μιλώντας στο Ράδιο 984, παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος έπεσε θύμα του απροσπέλαστου κόμβου και ότι η κατάσταση την πρώτη ημέρα ήταν εκρηκτική. Κολλησιεργούσαν λοιπόν, σταματούσαν, πώς θα πάω, τι θα κάνω, και δυστυχώς η κατάσταση τη Δευτέρα οδηγήθηκε εκτός ελέγχου. Οι νόμιμοι λύσεις όμως χρειάζονται με επεκτάσεις της κατάστασης. Δηλαδή να εφαρμοστούν οι απολωτριώσεις που υπάρχουν από παλιά, αν χρειάζονται κάποιες και καινούργιες να γίνουν, αλλά είναι πάρα πολύ αργός ο ρυθμός. Μετά τις φωνές αγανάκτησης και τις εικόνες απείρου κάλους με ουρές χιλιόμετρων, η Περιφέρεια Κρήτης αποφάσισε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις το ερχόμενο Σάββατο. Ωστόσο, μικρό καλάθι κρατούν οι οδηγοί που θεωρούν ότι καμία διορθωτική κίνηση δεν θα αλλάξει δραματικά την καθημερινότητα στον πολύπαθο κόμβο μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Αποφασίσαμε λοιπόν να αφαιρέσουμε τους ορθοστάτες μεσαίου ύψους που αυτή τη στιγμή οριοθετούν τον κόμβο και να γίνει η κατασκευή του κόμβου όπως είναι τώρα, με επίστρωση από πλεισμένο σκυρόδεμα, από μπετό, ώστε να είναι βατός. Ενώ σχεδιάζεται μία ακόμα παρέμβαση. Από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου, ναι. Υπάρχει μία παράκαμψη δεξιά που ναι. Οδηγεί στον Άγιο Γιάννη τον Χωστό. Μόλις λοιπόν μπούμε στην παράκαμψη, ναι. Αριστερά, ναι. Υπάρχει μία μικρή, πολύ μικρή, ανώνυμη οδός, που τώρα είναι μονόδρομο. Θα τη διαμορφώσουμε διπλή κυκλοφορία. Σε ό,τι αφορά στο νέο κόμβο στο ύψος της διασταύρωσης Φοινικιάς Μαλάδων, η πρόταση θα κατατεθεί εντός δεκαημέρου προς έγκριση προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Όμως πρόκειται για μια πιο χρονοβόρα και μακροπρόθεσμη λύση. Μεγαλύτερος προφανώς από τον υφιστάμενο. Με αυτόν τον κόμβο θα εξυπηρετούνται τα οχήματα που εισέρχονται από το ΒΟΑΚ Γιώφυρο και θέλουν να οδηγηθούν στην πόλη για να μην κάνουν παράνομη στροφή αριστερά. Έως ότου βρεθεί η χρυσή τομή στον κόμβο, οι οδηγοί οπλίζονται με απεριόριστη υπομονή ή αναζητούν άλλους δρόμους προς τον προορισμό τους.